Το θέμα των τουρκικών προκλήσεων και του τουρκικού αναθεωρητισμού έθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κατά τη συνάντησή του με τον Ισπανό ομόλογό του στη Μαδρίτη, με τον οποίο υπέγραψε δύο μνημόνια συναντήληψης. I provide a brief of the recent unprecedented increase of Turkey's violation of Greek airspace and overflight over Greek islands. And I underline that such provocative behavior does not only contravene fundamental principles of international law. Ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών δεν αναφέρθηκε στην τουρκική παραβατικότητα, καθώς η Μαδρίτη έχει ανεπτυγμένη στρατιωτική συνεργασία με την Άγκυρα, πολλές ισπανικές τράπεζες είναι εκτεθειμένες στην τουρκική οικονομία, ενώ σχετικές συμφωνίες υπέγραψαν πρόσφατα ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας με τον Ταγίπ Ερντογάν. Την ίδια ώρα, κατηγορίες εναντίον της Ελλάδας για άλλη μια φορά εξαπέλυσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεύλου Τσαβούσογλου, όπου υποστήριξε ότι η Ελλάδα, ο Frontex και κατά συνέπεια και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεύθυνες για τους πνιγμούς προσφύγων και μεταναστών στο Αιγαίο. Denizin ortasında o botlar şişlendiği için, insanlar denize atıldığı için, denizde de ölenler oldu. Şimdi burada Yunanistan'ın da sorumluluğu var. Yani Yunanistan'la bizim çözemediğimiz sorunlarımız olduğu için, Ege'de sorunlar olduğu için söylemiyorum bunu. Bu insani bir mesele.